Mad Radio is the one. 106,2. Η νούμερο 1. Έλα, επιλογή. What's up, what's up, what's up, καλώς ήρθατε στο House of Boys, εδώ στο MEA TV για να βλέπετε τα πάντα για τη hip-hop μουσική. Είμαστε εδώ Δευτέρα με Παρασκευή 9 με 10 για να βλέπετε τα πάντα. Λοιπόν, πριν ξεκινήσω, μπείτε στα social media, γράψτε Faliran You, γράψτε MEA TV. Ακολουθήστε μας παντού για να είστε οι πρώτοι που τα βλέπετε όλα. Να τα βλέπετε πρώτοι και να πηγαίνετε να λέτε στους δικούς σας, να λέτε το ξέρετε αυτό, δεν το ξέρετε. Λοιπόν, ξεκινάμε με rap news σήμερα και θα μιλήσουμε τώρα για... Έχει πολύ ενδιαφέρον. Ο Method Man εξηγεί γιατί δεν έχει παρακολουθήσει κανένα επεισόδιο από το Wu-Tang An American Saga. Κρίμα ρε Meth, κρίμα που δεν έχεις δει, ξέρω εγώ, τη δραματοποιημένη σειρά για το crew σου, δηλαδή τη φάση. Ο Method Man είναι ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους MCs των Wu-Tang Clan, ίσως ο πιο αναγνωρίσιμος θα πω. Ωστόσο, έχει αποκαλύψει ότι δεν έχει παρακολουθήσει ούτε ένα επεισόδιο της σειράς του Hulu, Wu-Tang An American Saga. Ο νεογιορκέζος rapper συναντήθηκε με τον Kevin Hart για ένα πρόσφατο επεισόδιο του podcast του Golden Minds, όπου ο Meth εξήγησε ότι δεν έχει παρακολουθήσει ποτέ ένα επεισόδιο, επειδή ήθελε να επιτρέψει την εκπομπή να αποκτήσει τις δημιουργικές ελευθερίες με την ιστορία τους και να μην αισθάνεται τίποτα για αυτό. Θα σας πω τι εννοεί. Επόμενος, το να δω αυτό να υλοποιείται στην οθόνη δεν μου αρέσει να γνωρίζω πώς λειτουργεί ο Ρέζα, είπε ο Method Man. Στην αρχή ήταν σαν «Wow, παίρνουν πολλές καλλιτεχνικές ελευθερίες εδώ με την ιστορία». Εκ των υστέρων, γνωρίζοντας πώς λειτουργούν μερικά από αυτά τα πράγματα, μπορούσα να καταλάβω. Προσωπικά δεν έχω παρακολουθήσει επεισόδια, αλλά μου στέλνουν τα σενάρια πριν γυριστούν τα επεισόδια. Δεν είναι όλα για όλους, αυτό είναι το μόνο που μπορώ να πω. Ο Method Man συνέχισε λέγοντας: «Δεν ήθελα να μπλέξω με τη διαδικασία τους. Αυτοί οι άνθρωποι πληρώνονται για να κάνουν αυτά τα πράγματα. Εννοώ το Hulu και το Imagine. Μερικές φορές πρέπει να κάνεις ένα βήμα πίσω και να κρατάς τις απόψεις σου για τον εαυτό σου». Με λίγα λόγια, ο Method Man λέει ότι ναι, μεν μπορεί η ιστορία να παρεκκλίνει λιγάκι από την πραγματικότητα, γιατί ας πούμε. Όταν κάνεις μια σειρά, δραματοποιείς κάποια γεγονότα για να φαίνονται πιο δραματικά και να είναι σειρά και να έχει ενδιαφέρον. Ωστόσο, ο Method Man λέει ότι στην ουσία έχουν πάρει πολλές καλλιτεχνικές ελευθερίες για να το κάνουν σειρά και να δείξουν τα γεγονότα με τέτοιο τρόπο ώστε να πουλάνε, και αυτό δεν είναι κατά κάποιο τρόπο η ιστορία, οπότε δεν θέλει να το βλέπει, γιατί βλέποντας αυτή την παράκληση από την ιστορία δεν είναι αυτό το οποίο έγινε από ό,τι καταλαβαίνω εγώ. Αλλά παρόλα αυτά καταλαβαίνει το λόγο που έγινε και γίνεται αυτό που γίνεται, οπότε και δεν διαφωνεί με αυτό. Φαντάζομαι θα βγάζει και πολλά λεφτά από αυτό. Πάμε λοιπόν στο επόμενο μας νέο και έχει να κάνει με ένα δυστυχές κατά κάποιο τρόπο γεγονός, με τον Tory Lanez, και ο Tory Lanez γελιοποιείται για το προκλητικό τελευταίο του tweet αφού έχασε την ευκαιρία για επανεξέταση της δίκης του. Ο Tory Lanez βρέθηκε στο στόχαστρο ενός viral αστείου μετά από ένα tweet που έκανε πριν πάει στη φυλακή, αφότου του αρνήθηκαν μια νέα δίκη. Σε 7 Δεκεμβρίου του 2022, ο Καναδός Σταρ δημοσίευσε αυτό που πίστευε ότι θα ήταν το τελευταίο του tweet προτού πιθανώς δικαιωθεί. «Θα το αφήσω εδώ άλλη μια φορά και θα παρακολουθήσω πώς γερνάει», έγραψε ο Tory. «Κανένα όπλο που σχετίζεται με τη δίκη εναντίον μου δεν θα ευδοκιμεί. Και κάθε γλώσσα που μιλά εναντίον μου κατά την κρίση θα καταδικάζεται. Καθίστε και παρακολουθήστε τώρα και μην αμφισβητήσετε ποτέ ξανά τον Θεό που υπηρετώ». Αυτό είναι το τελευταίο μου tweet. Ωστόσο, 3 εβδομάδες αργότερα, στις 23 Δεκεμβρίου, τελικά κρίθηκε ένοχος σε σχέση με τον πυροβολισμό της Megan Thee Stallion. Τώρα, αφού ένας δικαστής του Los Angeles απέρριψε την πρόταση για νέα δίκη που επέβαλε ο ράπερ την 3η 9 Μαΐου, το προηγούμενο tweet που έκανε, το έκανε το γύρο του διαδικτύου. Με λίγα λόγια, ο Tory Lanez καταδικάστηκε και θα μπει στη φυλακή, οπότε αμφισβήτησε λίγο την κατάσταση. Ήταν λίγο διφορούμενη, δηλαδή, σαν να έλεγε ότι δεν έχουν βρει από το όπλο, δεν σχετίζεται με αυτόν. Αλλά παράλληλα το έκανε και διφορούμενο, σαν να θέλει να πει ότι ο κόσμος είναι το όπλο και αυτά που λένε για αυτόν. Τέλος πάντων, με λίγα λόγια, ο Tory Lanez, εριστικός όπως πάντα,
αμφισβητεί την κατάσταση. Εντάξει, λογικό είναι φυλακή, θα μπει ο άνθρωπος. Αλλά εντάξει, αν πυροβόλησε την Tory Lanez, την Megan Thee Stallion στα πόδια για πλάκα, νομίζω καλύτερα που μπαίνει φυλακή. Λοιπόν, πάμε σε ένα break. Σε λίγο γυρνάμε πίσω για Rap Album Facts εδώ στο House of Boys. Peace. What's up, what's up, what's up, τι κάνετε, είμαι ο Duke, είμαι εδώ στο House of Boys, εδώ στο Mea TV για να συζητάμε για τα πάντα, για τη hip hop κουλτούρα. Λοιπόν, τώρα θα μιλήσουμε για Rap Album Facts και θα μιλήσουμε για το Psychodrama του Dave του 2019. Το Psychodrama είναι το ντεμπούτο στούντιο άλμπουμ του Βρετανού rapper Dave που κυκλοφόρησε 8 Μαρτίου του 2019. Ακολουθεί τα δύο πρώτα EP του, το Six Pass το 16 και το Game Over του 17. Παρέλα περιλαμβάνει guest εμφανίσεις από τους Jay Huss, από τον Burna Boy και Ruel. Πρόκειται για ένα concept album που ακολουθεί την αφήγηση μιας θεραπευτικής συνεδρίας που περιγράφει κυρίως τον αντίκτυπο των καταδικαστικών αποφάσεων των μεγαλύτερων αδελφών του Dave στη φυλακή, μαζί με τους αγώνες του με την ψυχική υγεία, τις τεταμένες σχέσεις και τις δύσκολες κοινωνικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι φτωχοί έγχρωμοι νέοι. Επιπλέον, υποστηρίχθηκε από 4 single, το Black, το Streetham, το Location και το Disaster, με τα 3 τελευταία να φτάνουν όλα τα 10 καλύτερα UK Singles Chart. Ωστόσο, το άλμπουμ έκανε τον ντεμπούτο του στο νούμερο 1 στο UK Albums Chart και χαρακτηρίστηκε από ορισμένους κριτικούς ως ένα από τα καλύτερα άλμπουμ της χρονιάς. Ακόμα, πιστοποιήθηκε ως Platinum από τη βρετανική φωνογραφική βιομηχανία, την BPI. Τέλος, κέρδισε το βραβείο Mercury του 2019 και το άλμπουμ της χρονιάς στα Brit Awards του 2020. Και τώρα θα δούμε ένα άλλο τραγούδι μετά που ακούσαμε για τον δίσκο του Dave. Θα δούμε το Love The Way You Lie από Eminem και Rihanna. Θα πάμε σε ένα break και γυρνάμε γρήγορα πίσω για νέες κυκλοφορίες. One. What's up, what's up, what's up, γυρίσαμε πίσω εδώ στο House of Boys, είμαι ο Duke και μιλάμε για τα πάντα, για τη hip hop κουλτούρα και τώρα μιλάμε για νέες κυκλοφορίες. Τσεκάρετε, το Alive For Two από Horry Shorty, το οποίο είναι ένα νέο άλμπουμ. Τσεκάρετε. Ο Horry Shorty παρουσίασε επίσημα το καινούργιο το άλμπουμ, το Alive For Two. Παράλληλα, περιέχει δύο guest εμφανίσεις από του Zero Three Greedo και Octavian σε 13 συνολικά κομμάτια. Καθοδηγήθηκε επίσης από το single όπως το How High και το Thug Life, το τελευταίο από τα οποία βλέπει το rapper της Baltimore να χώνει μερικές αντανακλαστικές μπάρες για το ταπεινό ξεκίνημά του. Τον Ιούλιο του 2022, ο Shorty αποκάλυψε τη δεύτερη δόση της σειράς του More Than Music, η οποία περιλάμβανε assist από ονόματα όπως ο Mozy, ο Offset και ο Rich Homie Quan σε 17 κομμάτια. Η πρώτη έκδοση έκανε τον ντεμπούτο του το 2020 ως σύνολο δουλειάς 13 κομματιών χωρίς guest. Οι ακροατές μπόρεσαν να απολαύσουν επίσημα βίντεο για περικοπές όπως το Morning in LA, το Changing, το The Wire και το Body Language. Τέλος, εκτός από τις δικές του κυκλοφορίες, κάνει guest σε άλλα κομμάτια όπως το Tell the Truth του Mozy, το Toxic του Savvy Eye Third, το Mo Banks του Stupid Young και το Grave Diggers από τον Louis. Αυτή είναι η φάση λοιπόν για το Alive For Two από τον Horry Shorty. Τώρα όμως έχω να σας πω κάτι άλλο. Θέλεις να ανέβεις στη σκηνή του VMA? Θες να χορέψεις δίπλα στην Έλενα Παπαρίζου τη μεγαλύτερη βραδιά της ελληνικής μουσικής και ας μην είσαι επαγγελματίας χορευτής? Το MAD και η Lenovo σου δίνουν ευκαιρία να είσαι ένας από τους τυχερούς που θα πλαισιώσουν χορευτικά ένα μοναδικό act με την Έλενα Παπαρίζου στα MAD VMA 2023 από τη ΔΕΗ, Δευτέρα 19 Ιουνίου στο Taekwondo. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να δηλώσεις συμμετοχή στο www.viriomusicawards.gr μέχρι την Κυριακή 28 Μαΐου για να βρεθείς στα MAD Dance Auditions by Lenovo, το νούμερο 1 κατασκευαστή ηλεκτρονικών υπολογιστών στον κόσμο. Οι auditions θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 3 Ιουνίου σε κεντρικό σημείο της Αθήνας. Οι 100 τυχεροί από όσους δηλώσουν συμμετοχή θα επιλεγούν μετά την κλήρωση ώστε να προκύψουν απόλυτα επίπεδα χορευτικών ικανοτήτων, δίνοντας έτσι ίσες ευκαιρίες σε όλους να συμμετέχουν στην audition. Εκεί, με την καθοδήγηση της αγαπημένης χορογράφου Chelly Jennings, οι συμμετέχοντες θα επιδείξουν τις χορευτικές τους ικανότητες και στο τέλος της οντισιών, 20 από αυτούς θα κάνουν το όνειρό της πραγματικότητα και ναι, θα ξεκινήσουν πρόβες με την Έλενα Παπαρίζου για να βρεθούν στη σκηνή τη μεγάλη βραδιά. Οπότε, αν είσαι χορευτής και ψήνεις, μπες www.viriomusicawards.gr και δήλωσε συμμετοχή. Τώρα θα δούμε No Frauds από Nicki Minaj, Drake, Lil Wayne. Πάμε σε ένα break και γυρνάμε γρήγορα πίσω για
Song of the Day. What's up, γυρίσαμε πίσω εδώ στο House of Boys, εδώ στο MEA TV που μιλάμε για τα πάντα, για τη hip-hop κουλτούρα και τώρα θα μιλήσουμε για το Song of the Day, το οποίο είναι το Homicide από δύο κορυφαίους MCs, τον Logic και τον Eminem. Το Homicide είναι ένα τραγούδι του Logic στο οποίο συμμετέχει ο Eminem και κυκλοφόρησε στις 3 Μαΐου του 19 ως το τρίτο single από το πέμπτο άλμπουμ του Confessions of a Dangerous Mind που βγήκε το 2019. Το τραγούδι βλέπει και τους δύο καλλιτέχνες να κοροϊδεύουν και να επικρίνουν τους σύγχρονους ράπερ για τη μουρμούρα τους και για την υπερβολική εξάρτησή τους από το auto-tune και τους ghostwriters, δηλαδή για το mumble rap που λέμε με λίγα λόγια με auto-tune. Ακόμη έφτασε στο νούμερο 2 του chart Hot R&B και Hip Hop Songs, δίνοντας στον Logic την τρίτη του επιτυχία στο top 5 σε αυτό το chart. Του έδωσε επίσης τη δεύτερη επιτυχία στο top 10 στο Hot 100 και συγκεκριμένα στο νούμερο 5. Το τραγούδι μπήκε επίσης στα charts σε χώρες όπως η Αυστραλία, η Φινλανδία, η Νέα Ζηλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο. Το τραγούδι πιστοποιήθηκε Silver και Platinum από τη Βρετανική Φωνογραφική Βιομηχανία, την BPI, και την Ένωση Βιομηχανίας Ηχογράφησης Αμερικής, την RIAA, αντίστοιχα. Ένα συνοδευτικό μουσικό βίντεο για το τραγούδι περιλαμβάνει εμφανίσεις από τους Chauncey Leopardi και Chris D'Elia που απεικονίζουν Cascader και των δύο καλλιτεχνών αντίστοιχα. Είστε έτοιμοι λοιπόν να δείτε το Homicide από Logic και Eminem? Θα το δείτε στις οθόνες σας τώρα και με αυτό θα σας καληνυχτήσω και θα ενώσουμε το ραντεβού μας όπως πάντα εδώ στο MEA TV κάθε μέρα στις 9 με 10 Δευτέρα με Παρασκευή για να βλέπετε τα πάντα για τη hip hop κουλτούρα. Μέχρι τότε, peace!